Νανά. Ορίστε. Η γνωστή σου μοιάζει με τη συγχωρεμένη την Εβίτα. Μπορείς να το πεις και έτσι. Έχουν κάποια σχέση αυτά τα δύο κορίτσια? Δεν ξέρω να σου πω περισσότερα, Γιώργο. Καταλαβαίνω. Το αστυνομικό απόρριτο. Μπορείς να το πεις και αυτό. Πάντως, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Αλίμονο. Χαρά μου να σε βοηθάω όσο περισσότερο μπορώ. Δεν σε περίμενα να έρθεις τόσο γρήγορα. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Εσύ, όλα καλά? Όλα καλά. Και όταν σε βλέπω, ακόμα καλύτερα. Πάω να βρω τον Αργύρη. Μην κάνεις τον κόπο άδικα, δεν είναι πάνω. Πού είναι? Πηγαίνει εδώ πίσω και απομονώνεται στο δασάκι. Συνήθως. Αλλά σήμερα πραγματικά δεν ξέρω που είναι. Γιώργο, σου πέρασε μήπως από το μυαλό ότι ίσως να είναι ο Αργύρης αυτός που στραγγάλισε τη μικρή? Μήπως τελικά ο Αργύρης ήταν ο δολοφόνος που ψάχνουμε? Ο νους σου πάει εκεί, ε? Εμένα ο νους μου πάει σε όλους. Ακόμα και σε μένα? Γιατί όχι? Ναι, σωστά. Αλλά εμένα μου αρέσει η άλλη. Αυτό να το λάβω ως υπονοούμενο? Όπως θέλεις, πάρτε. Πώς την έβλεπες εσύ τη μικρή Εβίτα? Όπως βλέπω εδώ μέσα όλα τα κορίτσια. Με εκτίμηση και συμπόνια. Θύμισε μου όμως, εσύ τι έκανες εκείνο το απόγευμα? Ανακρισούλα είναι αυτή. Όχι. Πάντως θυμάμαι ότι είχε έρθει ο διευθυντής της αστυνομίας. Ο Μάκης. Ναι, ο Μάκης. Και καθόταν δίπλα στη ψυχολόγο μας, την Μπέννη.